Και έρχομαι σε μια άλλη απορία. Λέγει αυτή η απορία, είναι αμαρτία χωρίς λόγο να σκοτώνομαι ζώα? Μάτς. Προσέξτε. Τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού, όπως και ο άνθρωπος, όπως και τα φυτά. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Και όποιος αγαπάει το Θεό, αγαπάει ολόκληρη τη δημιουργία του Θεού. Θα μπορούσα να μείνω σε αυτήν την απάντηση και να έλεγα τελείωσα, απήντησα. Αγαπάς το Θεό, αγαπάς και τη δημιουργία του. Αλλά όμως ας πούμε κάτι περισσότερο. Το να βασανίζεις τα ζώα, να τα σκοτώνεις, να τα κακοποιείς, να βάζεις ένα τενεκέ στην ουρά του σκύλου ή της γάτας από πίσω, να δέρνεις τα ζώα, να τα χτυπάς βάναυσα μέχρι θανάτου ή ό,τι άλλο, αυτό είναι ένα πράγμα ξένο στον πνευματικό άνθρωπο. Πνευματικός άνθρωπος θα πει αγαπάει τα δημιουργήματα του Θεού, είτε έλογα είναι αυτά οι άνθρωποι, είτε άλογα, δηλαδή δεν έχουν λογική όπως είναι τα ζώα. Αν η Παλαιά Διαθήκη, παιδιά, συνιστά ακόμα και σε μια πολεμική περίοδο να μην κοπούν δέντρα, δηλαδή φροντίζει για το φυτικό βασίλειο, το Δευτερονόμιο τα λέγει αυτά, πόσο περισσότερο πρέπει να φροντίσουμε για το ζωικό βασίλειο? Δηλαδή η Αγία Γραφή ομιλεί για αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, το κυνήγι τότε είναι αμαρτία? Όχι, παιδιά, δεν είναι αμαρτία το κυνήγι. Αλλά ακούστε το καλά, δεν προσυδειάζει στον πνευματικό άνθρωπο. Δεν του ταιριάζει. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν πάει ποτέ κυνήγι. Λέγει σε μία του, νομίζω στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, λέγει ότι γι' αυτό, επειδή πάνε κυνήγι άνθρωποι, γίνονται οι ίδιοι θύματα των θηρίων. Πάνε να σκοτώσουν κάποια ζώα και γίνονται θύματα των ιδίων των θηρίων που πάνε να σκοτώσουν. Φερρυπίν, ένα αγριογούρουνο πάνε να σκοτώσεις, αυτό σου επιτίθεται κάποια στιγμή, αν είναι μόνο τραυματισμένο, και μπορεί να σε σκοτώσει και ούτω καθεξής. Και μάλιστα λέγει για να θεραπεύσουν τις απαιτήσεις της γαστέρας, για να έχουν δηλαδή μια ποικιλία στα φαγητά τους με κυνήγι κτλ. Και ξέρετε ότι βάζουν τα πουλιά ή τους λαγούς έξω από το αυτοκίνητο, κατεβαίνουν στην πόλη έτσι πανηγυρικά και μεγαλοπρεπώς να πούν εμείς σκοτώσαμε λαγούς. Τι ανοησία. Είναι οι χαρές του κόσμου τούτου. Είναι, τι να σας πω. Παιδιά, ξαναλέω άλλη μια φορά, ο πνευματικός άνθρωπος δεν πάει κυνήγι. Λυπάται τα ζώα. Τα λυπάται. Μάλιστα σε καιρό χιονιά, που εκμεταλλεύονται την περίπτωση που τα πουλάκια τα καλύμια είναι παγωμένα και πάνε να τα σκοτώσουν. Εσύ αν ήσουν απρόσφυγας, αν ήσουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες, θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο? Λοιπόν, το καταλαβαίνετε, παιδιά, ώστε ας το προσέξουμε. Πρέπει ακόμη να αγαπάμε τα ζώα και να τα φροντίζουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος συγκινείται με την παρουσία των ζώων. Και αν κακοπαθούν, συγκινείται πολύ. Όπως σε μια βαρύ χειμωνιά τα βλέπει τα πουλάκια να κρυώνουν ή τα ζώα γενικά και λέει τα καημένα τα πουλιά. Και ξέρετε ότι τα ζώα υποφέρουν εξαιτίας μας. Εμείς αμαρτήσαμε και ολόκληρη κτήση συστενάζει και συνοδύνει. Στενάζει μαζί μας και πονάει μαζί μας. Αλλά ακούστε τι λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Και τι εστίν, είναι η περίφημη 81η ομιλία του. Περίφημη. Και τι εστίν καρδία ελεήμων. Ποια είναι, λέει, η καρδία ή ελεήμων? Είδατε προηγουμένως το μάθημα που είχαμε περί ελεημοσύνης. Άκουστε.
κάψης καρδίας, υπερπάσης της θύσεως, κάψιμο της καρδιάς, να πυρποληθεί η καρδιά σου για ολόκληρη την κτήση, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων. Λυπάται ο πνευματικός άνθρωπος τους δαίμονες, γιατί είναι δαίμονες, και υπέρ παντός κτίσματος καίγεται, λυπάται. Και εκ της μνήμης αυτών, όταν βλέπει, τα θυμάται, αντιλαμβάνεται, και τις θεωρίες αυτών, όταν τα βλέπει, να υποφέρουν, ρέουσιν η οφθαλμή αυτού δάκρυα, βάζει τα κλάματα. Και ου δύναται βαστάξε ή ακούσε ή δίν βλάβην τεινά ή λείπειν μικράν εν τη κτήση γινωμένη. Δεν αντέχει, λέγει, όταν να βαστάξει ή να ακούσει ή να δει μια βλάβη που να γίνεται μέσα στη δημιουργία. Και δια τούτο και υπέρ των αλόγων, για τα άλογα ζώα, εν πάση ώρα, κάθε στιγμή, ευχήν, δηλαδή προσευχή, με τα δακρύων προσφέρει. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτός είναι. Θα ζηλεύατε να είσαστε έτσι? Αλλά να πούμε κάτι ακόμη. Γιατί υπάρχουν και παρεκτροπές. Και οι παρεκτροπές αυτές, δυστυχώς, δεν είναι λίγες, που είναι ένα άλλο άκρο. Πρέπει λοιπόν να αγαπάμε την κτήση, τα ζώα και τα λοιπά. Βλέπετε, κάποτε σκύβουμε, κόβουμε ένα λουλούδι, το μυρίζουμε, δεν μυρίζει και το πετάμε. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό? Θέλεις να κόψεις ένα λουλούδι? Άμα το κόψεις, μελέτησέ το. Βάλ' το σε ένα βάζο. Όχι να το κόψεις και να το πετάξεις. Δείχνει έναν ανόητον βάνδαλο μέσα στην κτήση του Θεού. Όχι. Λοιπόν, για να δούμε μερικές παρεκτροπές. Φυσικά, όταν λέμε θα αγαπάμε τα ζώα, δεν σημαίνει θα τα σεβόμεθα ή θα τα λατρεύουμε, όπως δυστυχώς μέχρι σήμερα οι Ινδοί θεωρούν τις αγελάδες ιερές και τις λατρεύουν κατά έναν βέβαια πανθεϊστικό τρόπο. Η κτήση δεν συγχαίεται με το Θεό. Ο Θεός είναι έξω από την κτήση. Όταν θα αγαπάμε τα ζώα, δεν σημαίνει ότι θα τα λατρεύουμε, λατρεύοντας δήθεν με τον τρόπο αυτόν το Θεό. Προσέξτε, είναι σύγχρονα πράγματα, δεν είναι? Και μάλιστα όταν ο βουδισμός και άλλα τέτοια θρησκεύματα της Ανατολής εισβάλλουν στην Δύση, να φτάνουμε στο σημείο αυτό. Ένας από αυτούς τους Beatles, μακαρίτης τώρα, αγόρασε ένα κτήμα στον Καναδά και μάζευε όλες τις αγελάδες που υπήρχαν γερασμένες και τα λοιπά, για να μην πάνε σε σφαγείο. Τις έπαιρνε σε αυτό το πελώριο κτήμα του να πεθάνουν φυσιολογικά. Γιατί? Είχε γίνει βουδιστής? Όχι βεβαίως με αυτήν την έννοια. Ακόμα έχουμε και τους ζωοφύλους, εκείνοι οι οποίοι υποκριτικότατα αγαπούν τα ζώα. Ναι, για πηγαίνετε σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τροφές για τα ζώα, φάρμακα κτλ., να δείτε πόσα κουτιά υπάρχουν, μπουκαλάκια, σούπα, μούπες, για σκυλιά και γάτες. Δεν θα πάρω μπισκότα για τις γάτες και για τα σκυλιά. Έτσι, όταν την ίδια ώρα, παιδιά, την ίδια ώρα πεθαίνουν από την πείνα άνθρωποι. Δεν είναι αυτό υποκρισία? Όταν δίδεις το σκυλί σοκολάτα, και μάλιστα σε παλιότερα χρόνια, γιατί επιτέλους τώρα η σοκολάτα δεν την πολύ προσέχουν τα παιδιά, είναι χορτασμένα τα παιδιά, πρέπει να γίνει κανένας γερός πόλεμος, όχι η σοκολάτα να μην υπάρχει, ψωμί να μην υπάρχει, χρειάζεται, ξέρετε, χρειάζεται. Πέρασαν 45 χρόνια ειρήνης και νομίζω ότι έχουμε πάθει πολλές ζημιές με το να περιφρονούμε τα αγαθά του Θεού και να τα σπαταλούμε κτλ. Να ταΐζεις τα σκυλιά σου με σοκολάτες και με άλλα πράγματα? Αυτό δεν είναι υποκρισία όταν άλλα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, ή εδώ στη χώρα μας ή κάπου αλλού? Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα? Έτσι οι ζωόφιλοι, παιδιά, δυστυχώς έχουν αυτές τις παρεκτροπές, και νομίζω ότι είναι αμαρτία όταν υπάρχει αυτός ο τρόπος παρεκτροπής, αγάπης δηλαδή,
προς τα ζώα κατά νοσηρών τρόπων. Δεν μπορείς να περίσεις το σκυλί στο κρεβάτι σου και να κοιμάσαι με αυτό. Ούτε ακόμη άλλα φοβερά, ας μη σας τα πω, να ελεήσει ο Θεός, όταν οι άνθρωποι κινούνται κατά τέτοιων τρόπων. Ή στην Αμερική να κληροδοτούν τον παπαγάλο τους ή το σκυλί τους ή το άλογό τους με εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα να γράφουν στη Διαθήκη τους ότι οι άνθρωποι δεν με κατενόησαν όσο ζούσα, αλλά με κατανόησε το άλογό μου ή ο παπαγάλος μου, και να αφήνουν ολόκληρη περιουσία στα ζώα. Όχι, αυτά είναι παρεκτροπές. Εκείνο που είναι σπουδαίο, παιδιά, είναι, εκείνο που είναι σπουδαίο, παιδιά, είναι να αγαπάμε τα ζώα όπως θέλει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού. Να μην τα βασανίζουμε, να τα αγαπάμε τα ζώα. Να αγαπάμε ολόκληρη τη δημιουργία. Και τότε πραγματικά θα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.